Πριν από λίγε ώρε, γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια ανακοίνωσε από μόνη τη πω ο γάμο τη τελείωσε μετά από 27 χρόνια γάμου, ενώ σήμερα το πρωί τη 3η 16η η εφημερίδα Εσπρέσο και ο δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια ανακοίνωσαν ακόμα ένα χωρισμό που κανεί δεν περίμενε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η γνωστή γυμνάστρια και ο έχουν μπει σε τροχιά διαζυγίου, το οποίο δεν αναμένεται να είναι και τόσο φιλικό το ζευγάρι περνούσε σοβαρή κρίση στη σχέση του εδώ και μερικά χρόνια για αυτό άλλωστε είχαν πάρα πολύ καιρό να πραγματοποιήσουν κάποια κοινή κοσμική εμφάνιση. Παρόλα αυτά η Σοφία Παθέκα είχε καταφέρει να κρατήσει το γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς γινόταν προσπάθεια να σταθεί όρθιος ο γάμος τους, κυρίως για χάρη των γιών του ηλικία 15 και 20 ετών. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν συνέβη, με τη Σοφία Παθέκα να παίρνει την απόφαση να φύγει από το σπίτι όπου ζούσαν μαζί με τον Λεωνίδα Παπασταύρου στα βόρεια Προάστια. Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνε από τότε που η ίδια νίκιασε το δικό τη διαμέρισμα, πάλι στα βόρεια Προάστια και προσπαθεί να βρει τα πατήματα τη μέσω εργασιοθεραπεία. Εξάλλου η Σοφία Παθέκα αγαπάει πολύ τη δουλειά τη και όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να εργάζεται ω personal trainer. Αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο για τα προσωπικά της ζητήματα, η Σοφία Παθέκα έχει στο πλευρό της λίγους καλούς φίλους, που είναι και οι μόνοι που γνωρίζουν ακριβώς τις καταστάσεις που πέρασε μέχρι να οδηγηθεί στο διαζύγιο. Με τον πρώην πλέον σύζυγο της Λεωνίδα Παπασταύρου δεν έχει καθόλου επικοινωνία και τις μεταξύ τους συνεννοήσεις έχουν αναλάβει δικηγόρη του.